Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο κανάλι μου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι στηρίζετε την προσπάθειά μου, διοχετεύοντας αυτή την διαστητική γνώση τις περισσότερες φορές, αλλά και γενικότερα τη γνώση που μαθαίνει κανείς διαβάζοντας, ερευνώντας, ακούγοντας. Δίνοντας αυτή τη γνώση λοιπόν στα πρόσωπα που πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη, μεγαλώνει η παρέα μας και φροντίζετε κι εσείς με έναν τρόπο να είστε άνθρωποι που θα γιατρέψετε τον διπλανό σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, γενικά αγαπημένα πρόσωπα που έχουν και εκείνοι την ανάγκη να ακούσουν μια καλή κουβέντα και να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι σήμερα, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που πραγματικά υπάρχει μια γενική αναστάτωση και μια τρομακτική πίεση εσωτερική, μη δίνοντας χρόνο στην προσαρμογή. Πολλές φορές μάλιστα λέω στο σεμινάριό μου που αφορά την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της νέας εποχής, ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να αποσυμπιέζονται, έχοντας αποκτήσει βεβαίως τον πολυπόθητο χρόνο. Αυτό όμως επειδή δεν συμβαίνει εξαιτίας του μη προγραμματισμού της ζωής τους και αυτόματα χαλώντας το πρόγραμμα το οποίο έχουν ήδη σχεδιάσει για τη ζωή τους, αναστατώνει γενικότερα τη συμπεριφορά τους και δημιουργεί πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Επομένως, για μένα η αναγνώριση των ψυχολογικών προβλημάτων που μας κάνουν πραγματικά σκλάβους της καθημερινότητας, δημιουργώντας αιμονικές συμπεριφορές και πολλές φορές δυσλειτουργίες που μας κάνουν να περνάμε πάρα πολύ άσχημες στιγμές και δημιουργούν αυτές τις απίστευτες παθογένειες στο σώμα μας. Είναι σημαντικό λοιπόν, σκέφτηκα, να μοιραστούμε αυτή τη γνώση, να σας πω την άποψή μου, να εσείς προβληματιστείτε σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, αυτή την κατάσταση, και να μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο και εσείς, στέλνοντας αυτό το βίντεο σε αγαπημένα πρόσωπα, να βρούνε το δρόμο ως προς την ηρεμία, την ησυχία και το στόχο ζωής. Φίλοι μου, επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για τη στήριξη, για την αγάπη σας, θυμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα φωνητικά βίντεο που παρακολουθείτε ή ακούτε καλύτερα είναι τις περισσότερες φορές θεραπευτικά εξαιτίας του συνδυασμού του τόνου και της χρειάτης φωνής σε συνδυασμό με τη θεραπευτική μουσική που ακούτε. Ανάλογα λοιπόν τη χρονική στιγμή που θα ακούσετε το φωνητικό βίντεο, ανάλογα την ψυχική σας κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, δύναται να σας βοηθήσει πολύ, είτε για την ψυχική σας κατάσταση ή για την εσωτερική σας γαλήνη ή ακόμα και για την αυτοθεραπεία σας. Θέλοντας λοιπόν να σας βάλω σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της αφύπνισης, για την οποία πιστεύω πολύ ότι ενεργοποιεί, έχοντας δει πολλές φορές πάρα πολλούς ανθρώπους να βρίσκουν το δρόμο της εσωτερικής γαλήνης, του εσωτερικού τους ανώτερου εαυτού τους, ξεκλειδάνοντας τα απίστευτα δώρα της νόησης, του δώρου δηλαδή του Δημιουργού, που όπως λέω πολλές φορές, του Δημιουργού Θεού. Είμαστε ευλογημένοι διότι μέσα μας φιλοξενούμε στο νου μας ένα ανυπέρβλητο δώρο, μια εκπληκτική πραγματικά διαδικασία, όπου κάθε φορά που οι εμπειρίες μας μεγαλώνουν και κάθε φορά που εμείς λογαριάζουμε μέσα από την αφύπνιση, ανεβαίνουμε σφαίρες και επίπεδα πνευματικότητας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με αυτή τη διάσταση, σε αυτή την πρόσχερη ζωή που βρισκόμαστε. Η ζωή μας είναι πολυδιάστατη, το ξέρετε πολύ καλά, και πολλές φορές η αδυναμία μας και η έλλειψη δεξιοτήτων, για παράδειγμα η οριοθέτηση, η διεκδίκηση, η αποτελεσματική επικοινωνία εν πάση περιπτώσει, συχνά λοιπόν αποτελούν ίσως τα πραγματικά αίτια για μια σειρά από ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα που μας κατακλείζουν, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, οι δύσπνοιες, το ευερέθιστο έντερο, τα πάρα πολύ δύσκολα σημεία του εθισμού και καταλήγοντας να έχουμε πολύ σοβαρά νευρολογικά προβλήματα. Οι περισσότερες αιτίες ασθενειών, οι παθήσεις δηλαδή, ξέρετε, είναι, όπως λέω πολύ συχνά στις ομιλίες μου για τη συναισθηματική αποφόρτιση, ότι όλα αυτά είναι εσωτερικές συγκρούσεις. Γενικά δηλαδή αρνητικά συναισθήματα, αρνητική δόνηση που φέρουν
τα συναισθήματά μας δημιουργώντας άγχος, φόβο, θυμό, οργή, γκρίνια, ενοχή, θλίψη, εγωισμό, ζήλια. Είναι αλήθεια ότι μας κατακλείζουν τόσα αρνητικά συναισθήματα, δημιουργώντας αυτή την απίστευτη αρνητική δόνηση, φέρνοντας την καταστροφή στην καθημερινότητα και γενικότερα στη ζωή μας. Κάθε ασθένεια είναι πάντα μια κραυγή για αγάπη. Αντανακλά τις πλευρές εκείνες του εαυτού μας που χρειάζονται να θεραπευτούν, ενώ η ουσιαστική θεραπεία έρχεται πάντα από μέσα μας. Έτσι πιστεύω, διότι η εμφανιζόμενη ασθένεια όχι μόνο δεν είναι κάποιος τυχαίος μυστηριώδης τιμωρός, αλλά η κορυφή του παγόβουνου που ειδοποιεί έγκαιρα για το τι ακριβώς συμβαίνει βαθιά μέσα μας. Είναι η ανακούφιση της ψυχής που βρίσκει τρόπο να επικοινωνήσει μαζί μας και να τραβήξει την προσοχή μας, εκφράζοντας τις ανάγκες της. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μην αγνοείτε, να μην αφήνετε, να μην ξεχνάτε τον εαυτό σας. Και σήμερα που μιλάω για την αναγνώριση των ψυχολογικών προβλημάτων που μας κάνουν σκλάβους των αρνητικών συναισθημάτων, είναι πολύ σημαντικό να εμβαθύνετε σε αυτό που σας λέω, σε αυτό που σας προτείνω. Διότι τα ψυχικά συμπτώματα είναι ένα πρόβλημα υγείας που επηρεάζει σημαντικά το πώς ένα άτομο αισθάνεται, σκέπτεται, συμπεριφέρεται, συναναστρέφεται, λειτουργεί, αφυπνίζεται και γενικότερα έχει τη διαδικασία του πνευματίζειν, δηλαδή εκείνου του ανθρώπου που πραγματικά ανεβαίνει πνευματικές σφαίρες. Σίγουρα, όταν έχουμε μία διαδικασία όλων των παραπάνων, υπάρχουν και ανάλογα κριτήρια. Πάντως, ο όρος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά, οριακή ψυχική διαταραχή, είναι επίσης ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε στα προβλήματα υγείας που έχουν ακριβώς με τα ψυχικά συμπτώματα που εμείς βιώνουμε. Στην πραγματικότητα, φίλοι μου, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το φυσιολογικό και το αφύσικο μυαλό. Αν το σκεφτείτε, κάτι το οποίο θεωρείται κάπου φυσιολογικό σε κάποιο άλλο μέρος και άλλη χρονική περίοδο, θα μπορούσε να θεωρείται απολύτως παθολογικό. Το μυαλό και η ανθρώπινη συμπεριφορά εκδηλώνονται με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους και ένα αφύσικο μυαλό ή μια ασυνήθιστη συμπεριφορά δεν σημαίνει απαραίτητα πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια κατακλυσμία ιδιαιτερότητα, δηλαδή ένα άτομο δεν θα πρέπει εύκολα να χαρακτηρίζεται ότι έχει ψυχικά προβλήματα όταν το κατακλείζει μια τρομακτική υπερδιέγερση λόγω της ακατάπαυστης ροής ενέργειας και της σύνδεσής του με το ανώτερο. Η αφύσικη συμπεριφορά, η υπερδραστηριότητα, ο πολυτάλαντος και γενικότερα αυτός που έχει ναπολεόντερα σκέψη, σκεπτόμενος πολλά πράγματα μαζί, δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να υπάρχει μια ψυχική διαταραχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προσέχετε πολύ πριν χαρακτηρίσετε μια συμπεριφορά. Και παρόλα αυτά, είναι καλό να θυμόμαστε πως το μυαλό μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα και ναι, να γίνει πολύ χειρότερα. Όταν αυτό συμβαίνει, όταν κάποιος αναπτύσσει ιδέες ή συμπεριφοράς που συστηματικά καταστρέφουν τον εαυτό του ή γύρω του υπάρχει έντονη δυσκολία, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον έχει αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία της διάκρισης μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού. Τότε ίσως πραγματικά το άτομο αυτό συμπεραίνουμε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη δυσκολία στα άτομα με ψυχολογικά προβλήματα είναι ότι πολλές φορές το άτομο δεν ξέρει πως έχει αυτά τα προβλήματα. Κατακλείζεται από αρνητικές σκέψεις αρχικά. Έχει αρνητική δόνηση. Δεν καταλαβαίνει. Σε απορρίπτει. Αρνείται. Και σε γενικές γραμμές είναι μια αντίστροφη σχέση. Όσο χειρότερα τα προβλήματα, τόσο περισσότερο είναι και η άγνοια του ατόμου προς αυτά.
όσο χειρότερα τα προβλήματα, τόσο περισσότερη είναι η άγνοια του ατόμου προς αυτά. Και ξέρετε, αυτό συμβαίνει επειδή το πρόβλημα προέρχεται από το μυαλό και είναι το ίδιο μυαλό που πραγματοποιεί την αξιολόγηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να δώσουμε προσοχή σε αυτά τα απίστευτα συμπτώματα για να καταλάβουμε τελικά πώς έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι μας δίνουν σημάδια και χαρακτηριστικές συμπεριφορές και σίγουρα δεν είναι αποδεικτικά, αλλά μπορούν να υποδείξουν σίγουρα την παρουσία κάποιου είδους ψυχικής δυσκολίας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, να νιώσουμε και να αντιληφθούμε, ακούγοντας τους άλλους, τον περίγυρό μας, τι ακριβώς μας λένε. Επομένως, η αντίληψη είναι η ικανότητα να κατανοούμε τον κόσμο με τις αισθήσεις. Έχοντας πει πολλές φορές ότι το δώρο του Δημιουργού είναι η νόηση και χάρη αυτής μπορούμε προσωπικά να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στη ζωή μας. Οι αισθήσεις είναι ένα πρώτο άκουσμα, μια πρώτη ένδειξη, με την ακοή, την όραση, την αφή, τη γεύση και την όσπρηση κατανοούμε τον κόσμο μας. Ένα μυαλό λοιπόν που λειτουργεί σωστά είναι ικανό να αντιληφθεί χρώματα, μυρωδιές, σχήματα, όπως είναι το καθένα. Φυσικά με ένα όριο. Το αντιληπτικό μας σύστημα είναι ειδικό στο να παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το μυαλό μας έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Για να καθορίσουμε αν έχει ή όχι, ένα στοιχείο βρίσκεται στην αξιολόγησή του αν αυτά τα παιχνίδια θέτουν τη ζωή μας σε κάποιο πρόβλημα. Σε ποιο βαθμό και αν ναι ή όχι, τι προβλήματα προκαλεί. Κάποιες φορές το μυαλό μας αντιλαμβάνεται κάτι που δεν υπάρχει πραγματικά. Βλέπουμε ή ακούμε κάτι που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Νιώθουμε να μας κυνηγά κάτι που δεν υπάρχει. Βιώνουμε στο τώρα συναισθήματα για κάτι που τελείωσε. Υπάρχει ως εμπειρία. Η εμπειρία είναι σαν κάτι πολύ αληθινό, ακόμα και αν δεν είναι. Είναι συνηθισμένο, για παράδειγμα, όταν είμαστε μόνοι μας ή όταν είμαστε σε ένα παλιό σπίτι. Για παράδειγμα, σε τέτοιες καταστάσεις, το μυαλό μας ενισχύει την ένταση οποιοδήποτε ρεθίσματος, κυρίως της απομόνωσης, του φόβου ή της απογοήτευσης. Το πρόβλημα δηλαδή οξύνεται όταν αυτό γίνεται συνέχεια ή όταν η ανησυχία που προκαλείται είναι αβάσιμη. Άρα λοιπόν, το μυαλό θα κάνει παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι η αντίληψη, η νόηση, θα σας δώσει τη λύση. Αλλά από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Άρα αναγνωρίζουμε, άρα πρέπει να βλέπουμε, να ακούμε και να αισθανόμαστε. Είναι κατανοητό βέβαια επίσης ότι χωρίς οργάνωση των σκέψεων θα έχουμε πρόβλημα. Διότι έχουμε όλοι στιγμές ή φάσεις που είμαστε πιο, θα έλεγε κανείς, διάσπαρτοι στο μυαλό μας. Δεν είναι σε συνοχή. Αλλάζουμε θέματα από το ένα στο άλλο, από τη μία δραστηριότητα στην άλλη χωρίς σειρά. Αυτό λοιπόν το άγχος μπορεί να κάνει αυτό το χάος της σκέψης να φανεί ακόμα πιο χαοτικό. Γενικά η συνέπεια είναι απλώς περισσότερο άγχος. Το πρόβλημα προκύπτει όταν αυτό προκαλεί ασυναρτησίες, ασυνέπεια και σχεδόν συμβαίνει συνέχεια στην καθημερινότητα του ατόμου. Αυτού του είδους οι ασυναρτησίες, οι ασυνέπειες αναφέρονται στην αδυναμία να ακολουθηθεί μια σειρά στις σκέψεις και στις συζητήσεις και στην εναλλαγή ιδεών χωρίς καμία προφανή σύνδεση μεταξύ τους. Άρα λοιπόν χρειάζεται το άτομο να εκπαιδευτεί στην οργάνωση των σκέψεων ώστε να μπορεί να παράξει μια πραγματική ακολουθία γεγονότων η οποία να διέπεται μέσα από μια συνέπεια. Άλλο ένα πρόβλημα που πιθανόν να αντιπίσετε είναι ο περιορισμός των σκέψεων, διότι αυτός ο περιορισμός υποδεικνύει το προβληματισμένο μυαλό ενός ατόμου όταν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα, το πιο γνωστό είναι η σταθεροποίηση. Όμως κοιτάξτε, οι δίσκαμπτες, οι έντονες και οι περιοριστικές πεποιθήσεις για τον εαυτό του είναι το πρόβλημα. Αλλά όταν επίσης αφαιρείται από την πραγματικότητα, αυτό μπορεί να γίνει πηγή μεγάλης οδύνης. Ένα πράγμα είναι σίγουρο για κάποιον που έχει παράλογες πεποιθήσεις, αλλά μπορεί να τις διαχειριστεί. Αυτό είναι πως δεν του προκαλούν ένταση ούτε συχνά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για μια περίεργη κατάσταση, ας πούμε, δυσανεξίας. Αλλά αν αυτή η σταθερή πεποίθηση προκαλέσει μεγάλη δόση οδύνης, μιλάμε για ένα πρόβλημα σε ένα άλλο επίπεδο. Επομένως, αυτός ο περιορισμός σκέψεων δεν αφήνει το άτομο να προχωρήσει τη ζωή του ώστε να ρισκάρει, αλλά κρύβεται μέσα από μια περιοριστική πεποίθηση σταθερότητας που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην καθημερινότητα του ατόμου. Ένας ατόμου που στην καθημερινότητά του πολλά πράγματα του ξεφεύγουν από τη συνείδησή του. Αυτό είναι τυπικό. Είναι το τυπικό ενός φυσιολογικού μυαλού, η κατάσταση της συνείδησης στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν σηκωνόμαστε για να κάνουμε κάτι και μόλις σταθούμε στα πόδια μας, ξεχνάμε ή εγκαταλείπουμε επίτηδες τις προθέσεις μας να κάνουμε αυτό το πράγμα που ήταν να κάνουμε. Αν αυτές όμως οι διαφυγές της συνείδησης γίνουν πιο συχνές ή αν περιλαμβάνουν σημαντικά γεγονότα, μπορούμε να μιλήσουμε για πρόβλημα στη σκέψη. Διότι το συνειδητό μας δεν το ακούμε. Αν κάποιος κάνει κάτι και στη συνέχεια δεν ξέρει γιατί και το πώς το έκανε, τότε έχουμε ένα καλό λόγο να υποπτευόμαστε ότι μάλλον έχουμε μία ψυχική διαταραχή. Έχω πει πολλές φορές και δεν θα πάψω να το λέω ότι ο νους είναι ο μηχανισμός ο οποίος προκαλεί κάθε αντίδραση. Ο νους σου είναι αυτός που μπορεί πραγματικά να σε γιατρέψει, αυτός μπορεί να σε πεθάνει, αυτός μπορεί να σε πάει στα ουράνια. Το μυαλό λοιπόν θέλει προσοχή. Τα προβλήματα προκύπτουν όταν αρχίζουμε να χάνουμε την προσοχή. Τα προβλήματα προσοχής συνδέονται με την απουσία ή την υπέρβαση της συγκέντρωσης. Όταν υπάρχει απουσία συγκέντρωσης, κατά τη γνώμη μου, το μυαλό, θα λέγε κανείς, χορεύει από τη μία μεριά στην άλλη χωρίς σκοπό. Για παράδειγμα, το άτομο αδυνατεί να ακολουθήσει οδηγίες ανά βήμα. Από την άλλη, όταν υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση, το άτομο χάνει την περιφερειακή του εστίαση. Αυτό σημαίνει πως χάνει την επαφή με το περιβάλλον όταν συγκεντρώνεται σε κάτι. Προφανώς, για να γίνει ψυχικό πρόβλημα, το σύμπτωμα πρέπει να είναι πάρα πολύ οξύ, δυνατό και να διαρκεί για ένα χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα κριτήρια της διάγνωσης, έτσι. Και όχι ότι αν τελικά έχει διάσπαση προσοχής εξαιτίας μιας πολύ μεγάλης κούρασης. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς μιλώντας αυτή τη φορά και συνεννοούμενοι μεταξύ μας για την αναγνώριση των ψυχικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αρκετοί και μας κάνουν σκλάβους των πεποιθήσεων και των διαταραχών που δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι έχουν να κάνουν όλα μα όλα με το νου. Διότι ο νους κρύβει τη μνήμη και εκεί η μνήμη, στη μνήμη ακριβώς, πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αιτίες που τις καταλαβαίνουμε μέσα από τις συνειδητές μας εμπειρίες που έχουν καταγραφεί ως μνήμη. Δηλαδή η αποτυχία της μνήμης να αναγνωρίσει μπορεί να έχει και πολλές αιτίες, θα μου πείτε από την άλλη. Πράγματι, προκύπτει συνήθως από άγχος, από κούραση, από υπερβολικά ρυθίσματα ταυτόχρονα. Διότι η ανθρώπινη μνήμη δεν είναι ίδια με αυτή ενός υπολογιστή και κακώς χρησιμοποιείται ο όρος ότι υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, βιολογικός υπολογιστής. Για παράδειγμα, τα συναισθήματά μας έχουν μεγάλη επιρροή στο βάθος στο οποίο καταχωρούμε γεγονότα ή καταστάσεις. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχετε ακούσει αρκετές χιλιάδες φορές τι σημαίνει θετική και αρνητική δόνηση. Αυτό που κάποιοι αποκαλούν κενά μνήμης από την άλλη ή μερική ή ολική αμνησία σημαντικών γεγονότων αποτελούν ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό. Κάτι
δεν πάει καλά. Τα συχνά κενά μνήμης και η αδυναμία αναγνώρισης γεγονότων στα οποία το άτομο συμμετείχε είναι βάσιμα αιτία ενός σοβαρού ψυχικού προβλήματος. Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος της αναγνώρισης των ψυχολογικών προβλημάτων που μας κάνουν σκλάβους, είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι πρέπει να μιλάμε. Η έκφραση είναι το κύριο μέσο της σκέψης. Η καθαρή έκφραση δηλώνει ένα καθαρό μυαλό. Από την άλλη, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο νου, στο μυαλό, παρουσιάζεται από την μπερδεμένη, από την αποδιοργανωμένη έκφραση και την εκδήλωση ασυναρτησιών. Στο πεδίο της έκφρασης μπορούμε να περιλάβουμε μορφές έκφρασης που δεν είναι απαραίτητα λεκτικές, όπως ο τόνος της φωνής, αλλά και όταν χειρονομούμε. Κάποιος που δεν μπορεί να κρατήσει σταθερό το βλέμμα του ή κάνει υπερβολικές κινήσεις όταν μιλά, έχει επίσης πρόβλημα. Θυμηθείτε πως σε αυτή την περίπτωση, όπως και στα υπόλοιπα συμπτώματα που αναφέρθηκαν, είναι απαραίτητο οπωσδήποτε να αναζητήσετε έναν επαγγελματία ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Όμως, για σταθείτε για λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε και να είστε δεκτικοί, χωρίς να υπερβάλλετε για τον εαυτό σας, αφού κάθε φορά η πολυδιάστατη καθημερινή ζωή σας δημιουργεί πάρα πολλά θέματα. Χωρίς οριοθέτηση, χωρίς διεκδίκηση, είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχετε αυτόματα υπερβολικό άγχος, κατάθλιψη και πάρα πολλές άλλες αιτίες οι οποίες πραγματικά δυσκολεύουν την καθημερινότητά σας. Όσο αρνείστε λοιπόν την αφύπνιση του νου, η αφύπνιση η οποία θα φέρει τη συνείδησή σας κοντά στην επίγνωση και θα αντιληφθείτε άμεσα το ψυχολογικό σας θέμα ή την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, θα αναγνωρίσετε ακριβώς και τις αιτίες του ψυχολογικού σας θέματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθείτε το ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλά ψυχολογικά προβλήματα όπου ο νους του δίνει τη δυνατότητα να τα λύνει. Είναι ένα είδος αυτοίασης, θα έλεγε κανείς, αρκεί όμως να αναγνωρίσεις ότι βρίσκεσαι σε μια συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση που πιθανόν είναι έτοιμη να σου δημιουργήσει μια σκλαβιά σε μια περιοριστική πεποίθηση ή κάτω από ένα φόβο ή κάτω από ένα υπερβολικό άγχος ή μέσα από έναν εθισμό. Έχοντας μιλήσει για την κοροϊδία του εαυτού σε ένα άλλο φωνητικό βίντεο, σας θυμίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούτε τους γύρω σας, να καταγράφετε και αν τελικά δείτε, έστω και για μια στιγμή, ότι κάτι δεν πάει καλά, σύμφωνα με τον συγχρονισμό του περιβάλλοντός σας, το ότι δεν ξεχωρίζετε γιατί είστε ταλαντούχος, αλλά ξεχωρίζετε γιατί έχετε γίνει ασυνάρτητος, έχετε γίνει νευρικός, τότε νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε, να αναγνωρίσετε ότι είστε σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που σίγουρα σας έχει κάνει σκλάβο. Θέλω δώσει να πιστεύω ότι αυτό το βίντεο αυτοβελτίωσης σας δίνει μια σημαντική λύση για τα θέματα της αναγνώρισης των ψυχολογικών προβλημάτων. Θα ήθελα παρακαλώ να κρατήσετε το ότι θα πρέπει να σταματήσετε να είστε εγωιστές με τον εαυτό σας. Θα πρέπει να σταματήσετε να πληγώνετε, να τον πυροβολείτε, να τον κακοποιείτε, αλλά να τον αγαπήσετε και να του δώσετε την ευκαιρία να αποφορτιστεί. Μην αφήνεις την ψυχολογική σου κατάσταση να σου οδηγήσει στο πάτο, σε εκείνη την κατάσταση που είναι δύσκολο να σηκώσεις ακόμα και το χέρι σου για να βγεις από τον σκοταδισμό. Δεν είναι καθόλου δύσκολο αν βγάλεις τη λέξη «εκτεθώ». Είναι μια περιοριστική αντίληψη που πολλοί κόσμος βρίσκεται κάτω από αυτή την επιρροή, να μην εκτεθώ, να μην μάθουν οι άλλοι το πρόβλημά μου. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η εξωστρέφεια που βοηθάει πάρα πολύ στην αναγνώριση των ψυχολογικών προβλημάτων, για να μην γίνετε σκλάβοι καταρχήν του υποσυνειδήτου σας, που πραγματικά θα σας μαστιγώσει, θα σας ταλαιπωρήσει και μπορεί να κλείσει το διακόπτη
σε αυτή τη ζωή. Θέλοντας να πιστεύω επίσης ότι αυτό το βίντεο είναι μια απάντηση σε πάρα πολλές σκέψεις σας, οι οποίες σας έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση το τελευταίο διάστημα. Για να με ακούτε, είναι ένα πολύ όμορφο σημάδι ότι ας πούμε ότι βρήκατε την άκρη του νήματος για τη λύση στο πρόβλημά σας. Και θα χαρώ πάρα πολύ εάν τελικά, ακόμα και αν δεν μιλήσουμε ποτέ διαζώσεις, να είναι η αρχή της λύσης του προβλήματός σας και σίγουρα η αρχή μιας νέας ζωής, την οποία θα την έχετε μόνο στο φως. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα γενικότερα για την αυτοβελτίωση, μπείτε στο plumistos.com. Είναι το site που μπορείτε να βρείτε απίστευτα άρθρα και βίντεο για να μπορέσετε να κάνετε καλύτερα τη ζωή σας. Αν πάλι θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου, είναι πολύ σημαντικό να δείτε τις δραστηριότητες μου, τις επαγγελματικές μου ενασχολήσεις, ώστε να καταλάβετε με ποιον θα μιλήσετε και κατά από ποιες συνθήκες και ιδιότητες έρχομαι να κάνω και να σας δώσω αυτή τη δυστυχτική γνώση. Οπότε μπείτε στο επαγγελματικό μου site, στο globalattract.gr. Θα ήταν πολύ τιμητικό για μένα εάν κάνετε ένα like στη σελίδα Πλουμιστός στο Facebook και να στηρίξετε την προσπάθειά μου και να βλέπετε επίσης τη ροή των άρθρων αλλά και των βίντεο που αναρτώ. Και αν τελικά θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπείτε στο προφίλ μου Σταύρος Πλουμιστός και στείλτε μου το μήνυμά σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε απευθείας με το Messenger. Σας στέλνω την αγάπη μου, σας στέλνω την ενέργειά μου, σας στέλνω ένα πολύ δυνατό φως που εύχομαι να κατακλείσει αρχικά το νου σας με τα γενέστρα της ψυχής σας και να κυκλώσει τη ζωή σας ώστε να πάψετε να είστε στο σκοτάδι.